Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μια από τις πιο όμορφες μέρες του χρόνου και νύχτες. Και γενικότερα όλη αυτή η πολύ, πολύ ουραστική περίοδος. Και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να την περάσω εδώ στο πλατό. Τι να πω τώρα για αυτή την γυναίκα. Καταρχάς, πόσο καιρό είχα να τη συναντήσω τηλεοπτικά. Έχω χάσει το λογαριασμό πραγματικά, αλλά λένε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άννα Βύση, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι μου κάνεις, είσαι καλά. Φιληθήκαμε πριν, έτσι. Φιληθήκαμε πριν, ναι. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω από τις παράξενες εικόνες, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ κατά καιρού σε βλέπω, αλλά πρέπει εδώ στην εκπομπή να έχουμε να τα πούμε από τότε. Νομίζω ότι με τον Άιλον δεν τα είχαμε. Έχουμε κάνει τόσες πολλές που. Έχουμε χάσει το. Πολλές. Που δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η τελευταία. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Αλλά είναι πάντα ευχάριστο να μιλάω μαζί σου, γιατί και φίλοι έχουμε υπάρξει και υπάρχουμε. Και μια χαρά τα λέμε. Αισθάνομαι έτσι οικεία μαζί σου. Και με σένα έχω εγώ και διάφορα άλλα κομμάτια έτσι, πολύ πολύ αγαπημένα τη προσωπική μου. Και κοίτα πώς σου ήρθα, οικογενειακά. Μου ήρθε οικογενειακά, δεν υπάρχει αυτό. Καταρχάς θα μας κάνεις τις συστάσεις. Πάμε, αυτή εδώ που φαίνεται στεναχωρεμένη. Αλλά δεν είναι. Είναι γιατί δεν έφαγε όλο το μπουφέ απ' έξω. Και έφαγε το μισό. Αυτή είναι η Brooklyn. Αυτή είναι φίλη της Βανίλιας, η οποία είναι δικιά μου. Εκ δεξιών είναι η Βανίλια. Η Βανίλια την ξέρω, ναι, την έχει χρόνια πολλά. Είναι 9 χρονών πλέον, 9,5 πάει στα 10. Το Ξωτάκι, γεννημένη κάπου στον Νοέμβριο του 2000, ναι, ακριβώς. Σαν και σένα. Τούτη είναι λιονταράκι και είναι το σκυλί της, το λαμπρατόρ της καλύτερης μου φίλης, της Χριστίν Κρόκος, με την οποία δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο πολύ στενά και τους φιλοξενώ εδώ στην Ελλάδα. Και φαίνεται δεν θέλει να φύγει αυτή. Συγγνώμη, το μικρό με το μεγάλο τα πηγαίνουν καλά. Συνήθως τα μεγάλα, όχι μάλλον τα μικρά έχουν το πρόβλημα. Τα μεγάλα είναι οκ, okay, είναι πιο cool, έτσι δεν είναι. Μ' αρέσει που ξεκινάμε με τα σκυλιά μας, γιατί είμαστε φιλόζωοι ναι, και εσύ και εγώ. Όντως είμαστε πολύ. Και ήθελα να έρθω έτσι, ήθελα να τα παρουσιάσω, να κάνω και αυτή διάσημη, γιατί αυτή είναι διάσημη από τότε που γεννήθηκε. Ναι, που την έχεις μαζί σου. Η Βανίλια, η οποία μύριζε Βανίλια και την έβγαλα Βανίλια. Α, έτσι, γι' αυτό την έβγαλες έτσι. Τούτη ναι, είναι επειδή η μάνα της είναι από τον Brooklyn. Γεννημένη. Αχα, και αυτή είναι ένα πλάσμα, ελπίζω να το δούμε στην πορεία. Είναι απίστευτη, είναι σαν άνθρωπος κανονικός, έτσι. Μόνο που δεν έχει λαλιά. Μέχρι τραγουδάει, δηλαδή θα τη βάλουμε αργότερα να τραγουδήσει το Αλήτησα Ψυχή, για να το δείτε. Παιδιά, εγώ το άκουσα αυτό. Άκουσα γενικώς ότι η Brooklyn μπορεί να τραγουδήσει και μάλιστα συγκεκριμένα τραγουδάει το Αλήτησα Ψυχή. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα το καταφέρουμε αυτό να το πάει κάνουμε. Κοντά στα ηχεία, συντονίζεται, ξέρεις, με την ένταση. Και βγάζει την ψυχή της. Στο ρεφρέν που το κάνει αυτό. Όχι σε όλο, από την αρχή. Αρχίζει πολύ. Πάει με τις δυναμικές του τραγουδιού. Εκεί που είναι χαμηλά, κάνει. Και μετά. Σου μιλάω όμως για τραγούδι, έτσι, από την ψυχή της. Είναι συγκινητικό δηλαδή να βλέπεις ένα διπλάσμα τραγουδιού. Αυτή δεν τραγουδάει, αυτή είναι ντίβα. Αυτή είναι λίγο πιο κακιασμένη, ας πούμε. Αυτή καταρχάς έχει τεράστια δυναμία και όποιος σε πλησιάσει απότομα, δηλαδή εγώ μια φορά είχα πάει να σ' αγκαλιάσω και τα λοιπά και την είδα αυτή που με κοιτούσε λίγο στραβά. Κοίτα, αυτή είναι η φύση των μικρών, μικρών σε μέγεθος, ναι, ακριβώς, σκυλιών που έχουν την ανάγκη, ίσως την ανασφάλεια ή το κόμπλεξ αν θες, να σε προστατεύουν και αισθάνονται μικρά, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, πάντως την αγαπάω ό,τι και αν είναι. Την αγαπάω ό,τι και αν είναι, αυτή μου έχει κάνει παρέα εδώ και 9,5 χρόνια. Αχ, και είμαστε πολύ δεμένες και θέλαμε να σου δείξουμε πόσο πολύ σε αγαπάμε και ήρθαμε όλοι μαζί. Και πολύ καλά κάνατε. Έχω τρελαθεί με την εικόνα, χωρίς πλάκα. Έτσι, έχω και πάθει πλάκα. Και εδώ, ροζ, που εδώ είναι πέρα. Και τόσο εντωμεταξύ ήσυχα, λες και είναι ψεύτικα. Δηλαδή, είναι όμως κανονικότατα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Ναι, αμέ. Να τα κάνουμε όλα. Να τα κάνουμε, δεν ξέρω. Να τα πούμε όμως. Να τα πούμε όμως σίγουρα, συμφωνώ. You move too fast. Okay, I move too fast. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι, ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε όσο κανένα τη χρονιά που μας πέρασε. Δεν έχει περάσει ακόμα, αλλά θα περάσει σε λίγες ημέρες και μιλάω φυσικά για την πυρά. Θα το συζητήσουμε αυτό αμέσως μετά και επιστρέφουμε σε λίγο, να ξεμουδιάσει λίγο και η Brooklyn. Επιστρέφει και η Brooklyn σε λίγο. Yes, Brooklyn.